όσοι είχαμε την ευκαιρία να σε συναντήσουμε και να σου καταθέσουμε τις ανησυχίες και τις έγνοιες της ψυχής μας, Άγια Γέροντα Παΐσιε, στη διάρκεια της επηγής ζωής σου, θαυμάσαμε και ομολογούμε την ατέλειωτη συμπόνια σου για τα πλάσματα του Θεού. Δέξου λοιπόν σε παρακαλούμε να μας ακούσεις όπως και τότε. Εσύ, πριν σου πούμε το οτιδήποτε το ήξερες και μας οδηγούσες στον Κύριό μας όπως η ψυχή του καθενός μας μπορούσε, γι' αυτό και τώρα σου λέμε από τα βάθη της υπάρξεώς μας, Άγιε μου Γέροντα, Άγιε μου Παΐσιε, μη μας εγκαταλείπεις Άγιε του Θεού. Είναι τόσο πολύ το σκοτάδι Άγιε που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τον Θεό όπως εσύ τον ένιωσες. Άγιε μου, εσύ που ζέστανες την καρδιά μας όσο ζούσες, συνέχισε να προσφέρεις αυτή τη ζεστασιά στη ζωή μας και σήμερα το έχουμε τόση ανάγκη. Όλοι εμείς που σε γνωρίσαμε, που φιλήσαμε το αγιασμένο χέρι σου, που νιώσαμε τα χαρίσματά σου, βροντοφωνάζουμε σε όλη την οικουμένη πως ήσουν και είσαι αγάπη, πως είσαι έλεος, είσαι ελπίδα για όλους εμάς τους περιφρονεμένους χριστιανούς, τους δίθεν οπισθοδρομικούς από πολλούς τους εντός εισαγωγικών ανθρώπους του πολιτισμένου κόσμου. Κι όμως, εμείς γνωρίσαμε την αγιότητά σου, νιώσαμε όλα τα θαύματα που η χάρη του Χριστού μας φανέρωσε μέσα από την ύπαρξή σου. Άγιε του Θεού, ταπεινά σου ζητούμε, μη μας εγκαταλείπεις Άγιε, μη συμβεί και προδώσουμε την πίστη μας, μη φανούμε ανάξι της δικής σου αγάπης και του ελέος του Θεού που μας έφερε κοντά σου, ώστε να σε γνωρίσουμε και να σωθούμε. Ο Κύριος Νόντας Σκοπετέας, συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός, με απλότητα ξετυλίγει ένα θαυμαστό περιστατικό που συνέβη στο Πανεπιστήμιο της Παναγούδας. Προδόξα Θεού και ωφέλεια ψυχών, θα ήθελα να σας διηγηθώ μια ιστορία, μια αληθινή ιστορία, η οποία περιέχεται σε διήγημα μέσα στο βιβλίο με τίτλο «Δάκρυστο εγώ», το οποίο εκδίδεται από την Ιεραποστολική Ορθόδοξη Συναλληλία Πρόμαχος Ορθοδοξίας. Βρισκόμαστε στα 1988, φθινόπωρο. Από την πόλη του Άργους, δύο νέοι άνθρωποι, ο Γιώργης και ο Δημήτρης, ξεκινούν με προορισμό τον Άθωνα. Και έναν συγκεκριμένο άγγελο ενσώματι, τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο. Ο Γιώργης μαζί με ένα σακίδιο που έχει στον ώμο του, έχει διπλωμένο και ένα ιδιότυπο δίπτυχο υπερηγίας και θείου φωτισμού βαλμένο στη τσέπη εδώ στο μέρος της καρδιάς, στο οποίο περιέχονται πολλά αιτήματα αδελφών, συγγενών και φίλων με προορισμό την Παναγούδα και τον Άγιο Γέροντα ασκητή της. Πολλά δυσεπίλητα ή άλυτα προβλήματα αναγκεμένων και εμπεριστάτων ψυχών θα οδηγούντο με μεσίτη, με κομιστή, διακομιστή, το Γιώργο, ώστε η Σοφία, η Θεοδόρητη του Αγίου Γέροντος, να απαντήσει σε όλα αυτά τα αναπάντητα έως τότε ερωτήματα. Κάνουν ένα πολύωρο ταξίδι και φτάνουν μετά από πολλές ώρες, σχεδόν τρέχοντας, στην αυλή της Παναγούδας. Τους κάνει εντύπωση ότι δεν βρίσκουν κανέναν άλλον εκείνη την ώρα. Είχαν ακούσει ότι συνήθως έχει πάρα πολύ κόσμο. Σκέφτηκαν ότι επειδή έτρεξαν πολύ γρήγορα, μόλις κατέβηκαν από το λεωφορείο, θα ήταν απλά αυτοί που πρόφτασαν να πάνε. Βλέπουν ένα γέροντα εκεί απ' έξω, δεν τον γνώριζαν τον Άγιο, δεν τον είχαν δει ποτέ, δεν υπήρχαν και τα μέσα τα σημερινά τότε. Η φήμη του μόνο παγκοσμίως είχε εξαπλωθεί τότε. Και τον ρωτούν αφελώς, μια αφελότητα, τη μακαρία αφελότητα, μήπως ξέρετε πού μπορούμε να βρούμε το γέροντα Παΐσιο.
Και εκείνος τους απαντάει, τι το θέλετε, εκείνο το γέροντα Παΐσιο. Εγώ είμαι, τους λέει. Αυτοί εκπλήττονται, γιατί περίμεναν έναν βιβλικής μορφής, έτσι, μεγαλόσωμο γέροντα, έτσι, επιβλητικό, σοβαρό, και αυτός ήταν χαμογελαστός, άρχισε να τους κάνει και πλάκα, λέγοντάς τους, ελάτε, άστε κουρασμένοι, ελάτε να σας κεράσω, τα δικά μου τα πορτοκάλια είναι πιο γλυκά από τα δικά σας, έτσι δεν είναι, αργυτάκο. Στις πρώτες κιόλας ανάσες, στις πρώτες στιγμές της συνάντησής τους, συνειδητοποιούν τη θαυμαστή διόραση του Αγίου. Αρχίζει λοιπόν ο γέροντας, ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, να δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα του Γιώργου. Του έλεγε λοιπόν, πες την ξαδέλφη σου την τάδε, να μην περιμένει τον Χ να την πάρει, δεν θα γίνει αυτό, ή πες στον φίλο σου ότι έτσι θα λυθεί το πρόβλημά του. Έλεγε, άκουγε ο Γιώργος εκστασιασμένος, αλλά δεν είχε συνειδητοποιήσει ακόμα ότι το χαρτί δεν το είχε βγάλει, το διπλωμένο ιδιότυπο δίπτυχο. Και καταλαβαίνει λοιπόν, εκεί γίνεται μάρτης και κοινωνός αυτής της δοκιμασίας της λογικής, που άλλοι δεν θα μπορούσαν να αντιπαρατεθούν μαζί της. Αφού τελείωσε λοιπόν με όλα τα απαντήματα στα ερωτήματα των φίλων και συγγενών του Γεωργίου, του λέει, έλα τώρα αργυτάκο, να πούμε και τα δικά σου. Ναι, γέροντα, λέει ο Γιώργος, ξέρετε, προσπαθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να κάνουμε παιδί με τη γυναίκα μου. Και δεν μπορούμε, δεν μας δίνει ο Θεός. Η γυναίκα σου, του λέει, Γιώργο μου, είναι έγκυος. Τι λέτε, γέροντα, τώρα ήμουνα κάτω, κάναμε εξετάσεις. Άκου τι σου λέω. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι, παιδί μου. Είσαι έτοιμος να σηκώσεις όποιο σταυρό οικονομήσει για σένα ο Χριστός μας? Δεν μπορεί να καταλάβει ο Γιώργος το τι τον ρωτάει ακριβώς. Μηχανικά σχεδόν απαντάει, ναι, γέροντα. Άκουσε, του λέει, το παιδί που θα γεννηθεί έχοντας μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό σε ρωτάω αν είσαι έτοιμος να σηκώσεις το σταυρό αυτό. Άλαλος μπροστά σε αυτή την αποκάλυψη ο Γιώργος. Καταλαβαίνει λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος τα εσώτερα της ψυχής του και του λέει, έλα να κάνουμε προσευχή. Αυτό σκηνό είναι και ο τίτλος αυτού του διηγήματος, αυτής της αληθινής ιστορίας. Τον μπαίνει λοιπόν από το χέρι και πάνε στο εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου. Κάθονται ακριβώς μπροστά στην ωραία πύλη, γονατιστή, με το ελεύθερο χέρι τραβάνε και οι δύο κουμποσκοίνοι και με το άλλο χέρι ο ένας κρατάει το χέρι του άλλου. Ο Άγιος Παΐσιος όλο και πιο σφιχτά κρατούσε το χέρι του Γεωργίου. Κάνε, του λέει, προσευχή, παιδί μου. Προσεύχονται για 15 λεπτά. Ο Γεώργιος μετά συνειδητοποίησε ότι είχε καταληθεί η έννοια του χρόνου εκείνο το πρωινό στην Παναγούδα. Όταν τελείωσαν λοιπόν, του λέει, παιδί μου, άκουσε ο Χριστός μας την προσευχή μας και θα οικονομήσει να αποβάλει η γυναίκα σου το παιδί. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ήταν αλλεπάλληλα τα σοκ που δεχόταν ο Γεώργιος συνεχώς από αυτές τις αποκαλύψεις του Αγίου Παϊσίου. Είπε να είναι ευλογημένο, αλλά δεν θυμόταν, λέει, να το έχει πει πιο μηχανικά ποτέ στη ζωή του.
«Άντε να πάτε στην ευχή της Παναγίας», τους είπε. Ο Δημήτριος είχε μείνει πίσω και φίλευε κατά παραγγελία του Αγίου Παϊσίου όλους όσοι είχαν γεμίσει ήδη τα έδρανα εκεί του Πανεπιστημίου, στην αυλή της Παναγούδας. «Άντε πηγαίνετε στην ευχή της Παναγίας μας». Και «Γεώργιε, σε παρακαλώ», του λέει, «θα έρθει στη Σουρωτή κάποια στιγμή να μου διαβάσεις Τρισάγιο στον τάφο μου». «Πώς θα έρθω, γέροντα», του λέει ο Γιώργος. Θα έρθω με κάποιον ιερέα μαζί». «Όχι, μόνος σου θα είσαι». «Πήγαινε», του λέει Αργυτάκο. «Κάνε υπομονή και όλα θα πάνε καλά». Ανέβηκαν στις καριές, έμειναν εκεί. Την άλλη μέρα πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος στο σπίτι, στη γυναίκα του. Αυτή, μέσα σε μεγάλη χαρά, του ανακοινώνει ότι είναι έγκυος. Κάτι πάει να της πει ότι είπε ο γέροντας ότι το παιδί θα έχει κάποιο πρόβλημα και αυτός τα είχε σε σύγχυση στο μυαλό του. Δεν ήταν απόλυτα διαυγή, δεν είχαν αποκρισταλωθεί. «Ποιος γέροντας», του λέει αυτή, «δεν ήξερε κιόλας την αγιότητα του Αγίου Παϊσίου. Τι είναι αυτά που λες, εμείς περιμέναμε τόσο καιρό και τώρα μου λες τέτοια πράγματα. Σε παρακαλώ», εντάξει, της λέει, «κάνε υπομονή, θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο μόλις φτάσουμε στην Αθήνα να μιλήσουμε». Μετά από ώρες αρκετές, ο Γιώργος πήρε τη γυναίκα του από την Αθήνα, από τα ΚΤΕΛ, και αυτή μέσα στα κλάματα του ανακοίνωσε ότι πριν από λίγο ήρθα από το νοσοκομείο, είχα πάει, απέβαλα. Μετά από χρόνια, όχι πολλά, 4-5, όχι 6 χρόνια, όσο όταν κοιμήθηκε πλέον ο Άγιος Παΐσιος στη Σουρωτή, ο Γιώργος στεκόταν από πάνω από το μνήμα του φορώντας πλέον πετραχύλι. Είχε γίνει ιερέας. Δεν το είχε καν στο μυαλό του τότε, όταν του έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι θα έρθεις να μου διαβάσεις το Τρισάγιο. Πήγε και έκανε Τρισάγιο πάνω από τον τάφο του. Δεν θυμόταν αν στο δίπτυχο αυτό, στο σημείωμα, στο χαρτί αυτό, το διπλωμένο στο ύψος της καρδιάς, του είχε πει ο Άγιος Παΐσιος ότι θα περνούσαν άλλα 15 χρόνια από τότε για να φέρουν στον κόσμο τα δυο χαριτωμένα τους παιδιά. Αυτή είναι η ιστορία του Παπαγιώργη, ενός γλυκυτάτου πνευματικού ιερέως, ο οποίος μας εμπιστεύθηκε αυτή την τόσο συγκινητική και αληθινή ιστορία από την γνωριμία του και την πνευματική του σχέση με τον μεγάλο μας Άγιο Γέροντα Παΐσιο. Να έχουμε τις ευχές του.